Ακριβότερα πληρώνουν το κρέας πλέον τα νοικοκυριά μετά το νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά. Ένα βασικό προϊόν για τις διατροφικές συνήθειες της πλειοψηφίας των πολιτών, το οποίο κατά την περίοδο των εορτών είχε την τιμητική του. Δεν θα μπορεί πραγματικά κανένας άνθρωπος να κρατηθεί με αυτές τις τιμές. Και όταν εννοώ αυτές τις τιμές, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έρθει σήμερα στο μαγαζί και να αγοράσει αρνάκι γάλακτος με 12 ευρώ και 13 ευρώ το κιλό. Είναι υπερβολικά ακριβό. Πρόκειται για μια νέα δοκιμασία την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι επαγγελματίες μετά τα περιοριστικά μέτρα στα οποία η οικονομία ήταν ο μεγάλος ασθενής της πανδημίας. Στα Ακροπολία παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 10 με 15%. Η κοινωνία και ο κόσμος και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό να στρέφονται σε άλλες πηγές κατανάλωσης, οι οποίες είναι αμφιβόλου ποιότητας και πραγματικά δεν ξέρουμε τι κίνδυνος μπορεί να διατρέχει ο κάθε καταναλωτής με όλο αυτό το θέμα. Μια άνεση ρευστότητας καθοριστική για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν την επόμενη ημέρα. Θα μπορούσα να πω ότι το καλοκαίρι ήταν λίγο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό για όλους τους επαγγελματίες της Ναυπάκτου και γενικότερα για όλη την πόλη. Η πόλη έσφιζε από ζωή, ειδικά το μήνα Αύγουστο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σε ικανοποιητικά πλαίσια η αγορά. Οι επαγγελματίες είδαν από νωρίς τις αυξήσεις στα προϊόντα να κάνουν την εμφάνισή τους. Ωστόσο, καλούνται πλέον με τα νέα δεδομένα να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας και της οικονομικής προσφοράς.